Αλέκα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Έλα, Ρόζα. Ρόζα. Και η Ρόζα. Έλα, Ρόζα. Σοφία. Η Ρόζα. Τι κάνετε. Γίναμε πολύ, πάρα πολύ, γίναμε πάρα πολύ. Εδώ, όλοι εδώ είμαστε, εδώ. Να μην μεγαλώσει. Είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Ξανά θα ξαναζήσω το θάνατο του παιδιού, τη δολοφονία του παιδιού, που βρεθήκαν δύο αιμοσταγοί, αιμοβόρα, αιμοδιψή, τέρατα, για να αφαιρέσουν τόσο αποτρόπια την ψυχή του δικού μου παιδιού. Όπως και τη Δευτέρα ξεκινάει στη Μυτιλίνη η περίπτωση δολοφονίας της Ερατούς, της μαμάς, εδώ η μαμά η Ελένη Κρεμαστιώτη, θα ζήσει και αυτή το Γολγοθά και μετά από λίγες μέρες περιμένει άλλη ταλαιπωρία τη μαμά της Γαριφαλιάς. Δυστυχώς την Αλέκα και γίνεται κιόλας πρωτόδικα το δικαστήριο στην Άξο. Κανείς δεν αναρωτήθηκε αν αυτή η γυναίκα μπορεί να πάει με την οικογένειά της, με τα παιδιά της. Πώς θα πάει, κολυμπώντας. Αναρωτηθήκανε γιατί δεν γίνεται εδώ το πρωτόδικο στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι από τώρα και στο εξής η δύναμή μας, η φωνή μας θα καλύψει όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Δυστυχώς δολοφονούν, γυναικοκτονούν τις γυναίκες τους, τις μάνες των παιδιών τους, τις φίλες και τυχαίες γνωριμίες. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο. Όπως αφαιρέσανε οι δυο, ο Ροδίτης και ο Αλβανός, τη ζωή του δικού μου του παιδιού. Δεν δικαιούται κανείς. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, αυστηροποίηση των ποινών. Τα ισόβια, οι φωνές μας γίνανε πολλές και δυνατές, να γίνουν ισόβια και όχι 16 χρόνια και όχι 18 χρόνια. Γιατί εγώ 18 χρόνια δεν θα είμαι σε ισόβια κάθετη, θα είμαι παντοτινά. Και ματώνω και αιμορραγώ κάθε ώρα και στιγμή, όπως ματώνει και αιμορραγεί ο πατέρας, ο γιος μου, ο αδερφός της Ελένης. Δεν αξίζει κανείς να ζει αυτό το μαρτύριο, αυτή την απώλεια, αυτή τη θλίψη και αυτό το σταυρό του μαρτυρίου. Και γιατί να γίνεται το εφετείο, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι. Γιατί, για ποιο λόγο, ξαναγίνεται και ξαναγίνεται, τι, υπάρχει αμφιβολία. Πάμε δίπλα της. Δεν ζουν, αυτοί αναπνέουν ακόμα και αυτό νομίζω είναι πολύ για αυτούς. Τα δικά μας παιδιά δεν ζουν. Είχαν όνειρα και πιστέψτε με, είχαν πάρα πολλά όνειρα και είχαν πάρα πολλά πράγματα να δώσουν. Να ζήσουν, δεν τους έδωσαν την ευκαιρία. Να ζήσουν. Όχι, αλλά να ζήσουν ισόβια μέσα στη φυλακή. Κανένα ευκαιρία. Κανένα ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία. Δολοφόνοι. Όχι, εκεί. Να μέσα. Ισόβια. Να μην ξαναδούν το φως. Να ψοφήσουν εκεί μέσα. Να